Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, δέκα ημέρες απέμειναν για τη μάχη των ευρωεκλογών στις 9 Ιούνιου και το ΚΚΕ απευθύνει στον εργατό κόσμο της Χαλκίδας, σε μια πόλη που οι χαρές και οι λήπες των κατοίκων της είναι συνδεμένα με τις βιομηχανίες, τις φάμπρικες, το μεροκάματο του βιομηχανικού εργάτη, αλλά και τους αγώνες του εργατικού κινήματος. Απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης και ενίσχυσης του ΚΚΕ. Κοιτάζοντά σας κατάματα. Στην κρίση μας χρεοκόπησαν, γιατί μας πέταξαν στην ανεργία, γιατί μας έκοψαν τους μισθούς και τώρα στην ανάπτυξή τους που εργαζόμαστε ήλιο με ήλιο, δεν τα βγάζουμε πέρα. Η ακρίβεια μας τσακίζει, τα μικρά μεροκάματα δεν φτάνουν ούτε να βγει ο μισός μήνας. Κάναμε όνειρα, φτιάξαμε σπίτια και τώρα έρχονται και μας τα παίρνουν τα κοράκια των τραπεζών. Πληρώνουμε την εκμετάλλευση με τον υδρότα, αλλά και με το αίμα μας. Από τους νεκρούς της Λάρκο μέχρι τον νεκρό συνάδελφο στην οικοδομή πέρσι το καλοκαίρι, τον νεκρό συνάδελφο στη Σάμπο, στα Ναυπηγεία και πολλοί άλλοι ακόμη που το πρωί ξύπνησαν να πάνε να φέρουν το μεροκάματο στην οικογένεια και δεν γύρισαν ξανά ποτέ. Ή σακατεύτηκαν εφόρου ζωής. Καλούμε τον ελεύθερο επαγγελματία που το πνίγουν οι φόροι μαζί με μας, τους εργαζόμενους, το νέο και τη νέα, τα νέα ζευγάρια που δεν μπορούν να, σπίσουν, να στήσουν το σπιτικό τους γιατί δεν υπάρχει σταθερή δουλειά, ανθρώπινο ωράριο και αξιοπρεπή μεροκάματο. Πολλές φορές ένα ζευγάρι από τη μία δουλειά στην άλλη υπάρχουν ημέρες χωρίς να συναντηθούμε γιατί όταν ένας γυρίζει από τα, σκ... στο σπίτι από τη δουλειά πηγαίνει από τις σκάλες και ο άλλος φεύγει για τη δουλειά από το Ανσασέρ. Και έτσι περνάνε μέρες περνάντα χρόνια και τα παιδιά στο αυτόματο. Δεν μας αξίζει αυτήν η ζωή. Μας αξίζει η ζωή που προτείνει το ΚΚΕ. Το κουκουέ έχει εμπιστοσύνη στον άνθρωπο του Μόχθου. Επάνω του στεριώνει την πολιτική του πρόταση, την πρόταση της δικής του εργατικής εξουσίας. Έχει εμπιστοσύνη και τον καλούμε να συμπορευτούμε μαζί στους αγώνες και στον πολιτικό στίβο. Οι λίγοι, αυτοί που έχουν τους παράδες μέσα από την εκμετάλλευση της εργασίας μας, δεν μοιράζονται μαζί μας τα κέρδη τους. Μόνο όταν τραβούν τα ζόρια θέλουν να είμαστε, λένε, μια οικογένεια. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση δεν θέλουν σε αυτή την οικογένεια να πληρώσουν την ύφη, μας τη φορτώνουν εξ ολοκλήρου σε εμάς. Έχουν οργανισμούς, στρατούς, πολιτικούς εκπροσώπους όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τα κόμματά της. Τα δικά μας όπλα είναι η ταξική συσπήρωση, η ενότητα και ο αγώνας μέσα από το σωματείο, η διεκδίκηση αυτών που δικαιούμαστε, αυτών που μας ανήκουν, με την παράλληλη όμως αμφισβήτηση της εξουσίας τους. Ποιο άλλο κόμμα πλην του ΚΚΕ υπερασπίζεται με όλες του τις δυνάμεις τα σωματεία και τους αγώνες και αμφισβητεί την εξουσία των μονοπωλίων. Κανένα. Το ΚΚΕ είναι το κόμμα του λαού και η ενίσχυσή του είναι η φυσική συνέχεια των αγώνων που αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα. Αυτοί οι αγώνες έφεραν την αλλαγή συσχετισμών δυνάμεων στο εργατικό κέντρο Εύβοιας και στο νοσοκομείο και σε πολλούς άλλους εργασιακούς χώρους όπου μέσα από αυτήν την αλλαγή και παράλληλα με αυτή αναδείχθηκαν οι ανάγκες των εργαζομένων. Πάγωσαν οι αντιεργατικές αποφάσεις, υπήρξαν κατακτήσεις. Ο αγώνας των εργαζομένων στη Λάρκο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Οι εργαζόμενοι ενωθήκαμε σε ταξική βάση και έχοντας μπροστά το ΚΚΕ έχουμε καθυστερήσει στην πράξη το οριστικό κλείσιμο της μοναδικής επιχείρησης στην Ευρώπη που παράγει σιδερονικέλιο. Κόντρα σε όλα τα κόμματα με όλες τις κυβερνήσεις, κόντρα σε μεγάλα οικονομικά κέντρα και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε καταρρύψει την επιχειρηματολογία του βαραλιού δίχως πάτο, αναδεικνύοντας την απαξίωση του ξεπουλήματος, τις μεθοδεύσεις, αναδεικνύοντας τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση του ρηκτού μας πλούτου. Έχουμε παγώσει νόμους, αποφάσεις Κρατάμε ζωντανά τα χωριά μα σε φθειότητα, έβια, βιωτεία, κάστοριά και κοζάνη. Κρατάμε ζωντανή την ελπίδα να επαναλειτουργήσει αυτήν η βιομηχανία, να αναπτυχθεί, να ανοίξουν χιλιάδε νέες θέσει εργασία με σύγχρονα δικαιώματα. Με το μεγαλειώδη αυτόν αγώνα που διεξάγεται με τη στήριξη από όλη την εργατική τάξη, όλοι μαζί φωτίζουμε στην πράξη το δρόμο που μπορεί να ανακουφίσει την εργατική λαϊκή οικογένεια σήμερα από τα δυσβάστακτα προβλήματα. Αναδεικνύουμε τη δύναμη του εργατικού κινήματος να φέρνει τα πάνω κάτω όταν το αποφασίζει. Σε αυτή τη φάση έχουμε παγώσει τις απολύσεις αναγκάζοντας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δεσμευτεί. Δεν σταματάμε όμως. Αγωνιζόμαστε για την υλοποίηση της δέσμευσης. Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για νέε κινητοποίησει. Ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αν χρειαστεί, εάν δεν οριστικοποιηθεί η δέσμευση να απορροφηθούν όλοι οι συνάδελφοί μα και οι 45 των εργολαβιών και να δεσμευτούν ότι θα μας καταβάλλεται η μισθοδοσία μας. Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι η μόνη επιλογή που θα βοηθήσει να δυναμώσουν τέτοιοι αγώνες και να συνεχιστούν από καλύτερε θέσει την επόμενη μέρα. Οι αγώνε των εργαζομένων με δυνατό ΚΚΕ μπορεί να δώσει ανακούφιση στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να ανοίξει το δρόμο για ριζικέ πολιτικέ και οικονομικέ ανατροπέ για οριστικέ λύσει των λαϊκών προβλημάτων σε μια άλλη κοινωνία. Όμορφη, δική μας, χωρίς εκμετάλλευση. Πάμε στην κάλπη. Έχοντα έχοντας απέναντί μα την αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, που όπω αποδείχθηκε όμω από την ίδια τη ζωή, μόνο οι αγώνε των εργαζομένων με δυνατό το ΚΚΕ του βάλαμε και μπορούμε να του βάλουμε και στη συνέχεια φρένο. Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Καρδιά, νους Οργανωτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ξεκομμένη από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τα κόμματα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις. Για λογαριασμά του κεφαλαίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν τη μοιρασιά και αυτή τη μοιρασιά την ψηφίζουν όλοι μαζί. Εδώ έρχονται και υλοποιούν αυτά που έχουν ψηφίσει όλοι μαζί εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κέντρο των αποφάσεων για τα δεινά που περνάμε σήμερα. Καλούμε τον εργατόκοσμο να βγάλει συμπεράσματα μέσα από την ίδια του την πείρα και, τυπήρα, και μέσα από αυτά τα συμπεράσματα να πάει στην κάλπη αποφασιστικά και να την κοκκινήσει για να μην συνεχίζουν να μας μαυρίζουν τη ζωή. Ποιος εκλαήκευσε, προειδοποίησε, διαφώτισε, έβαλε τις δυνάμεις του μπροστά να οργανώσουν το λαό απέναντι στις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τους νόμους που ψήφιζαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και τα ελληνικά στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε αυτό αφορούσε το ωράριο, είτε αυτό αφορούσε τις εξελίξεις στη Λάρκο με το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων, είτε την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, είτε τα μνημόνια, είτε την κοινή αγροτική πολιτική, είτε τα δημοκρατικά δικαιώματα και τα παραδείγματα δεν έχουν τέλος. Ποιος αξιοποίησε την εκλογική του επιρροή στην ενίσχυση των αγώνων, στην έκφραση αλληλεγγύης. Πού ήταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα στον, αργα... στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Εκτός από τις φωτογραφίες στο πανό που δόξα το Θεό. σε αυτό παράπονο δεν έχουμε. Πηγαίνουν οι εργάτες και έρχονται στο τέλος να βγουν μια φωτογραφία. Μάλιστα... Και από αυτήν εδώ, στην τελευταία συγκέντρωση, αγαπούν τόσο πολύ τους αγώνες και τους εργαζόμενους, που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην στα μήτια, βρίζαν τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ. Τους λέγαν καλά να πάθουν, γιατί ψηφίσαν νέα δημοκρατία. Τόσο πολύ αγαπούν την εργατική τάξη. Μάλιστα βρίζαν και χιδέα. Αλλά τους λέμε να προσέξουν, γιατί γνωριζόμαστε. Αν έχουν τα κότσια, να δουν έναν εργάτη της Λάρκο στα κατάματα και να του πούν αυτά που γράφανε. Μέχρι εκεί όμως φτάνουν. Η Νέα Δημοκρατία καμάρωνε για το 41% που πήρε στις εκλογές, υπολογίζοντας τα χάλια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπολόγιζε όμως ή δεν ήθελε να υπολογίζει την επιρροή του κόμματός μας στην εργατική τάξη που τους βάλαμε τα εμπόδια. Είδαμε και το τσίρκο του ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Γνωρίσαμε το κόμμα της αριστεράς πριν ακόμα το φτιάξουν. Ήταν υπουργή σε όλα τα μνημόνια, σε όλες τις αντιεργατικές κατευθύνσεις. Το Πασόκ δεν πήθη. Το ζήσαμε για πολλά χρόνια και τώρα ζει αυτό με την ιδέα να πιάσει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ακίνδυνο για το σύστημα Βελόπουλο τον αξιοποιούν ως ανάχωμα της δυσαρέσκειας όπως παλιότερα το ΛΑΟΣ τους ανεξάρτητους Έλληνες, το Λεβέντι και ο κατάλογος δεν έχει τέλος, ειδικά στην κρίση έχασε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Την κατάλληλη στιγμή μου ένα είναι το σίγουρο, θα τον εξοποιήσουν σαν δοχείο να μεταγγίσουν στον ένα ή στον άλλον πόλο τα θα βρούνε τα σκούρα. Φίλοι και φίλες, προχωράμε με δύναμη και αποφασιστικότητα, χωρίς να χάσουμε χρόνο. Ανοιγόμαστε πλατιά στους εργάτες και τις εργάτιες της Καλκίδα στους επαγγελματίες, τους νέους και τις νέες. Συζητάμε ουσιαστικά για την οργάνωση της πάλης και τη σημασία που έχει η ενίσχυση του ΚΚΕ στις 9 Ιούνιου. Γιατί θα είναι στο πλευρό του λαού με περισσότερες δυνάμεις και θα δίνει τη μάχη για τα δικαιώματά του. Γιατί θα δυναμώσει η αντίσταση στην αντιλαϊκή πολιτική και ο διεκδικητικός αγώνας. Γιατί θα σταλεί πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας και αγωνιστικής ανάτασης. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτός αγώνας μπορεί σήμερα να αποκρούσει αρνητικές εξελίξεις, να, απο, να αποσπάσει κατακτήσεις και παράλληλα να ανοίξει το δρόμο για βαθιές αλλαγές στην κοινωνία. Σε αυτόν τον αγώνα δεσμευόμαστε. Δώσαν τη ζωή τους οι παλιότεροι οι σύντροφοι, θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.